Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε βίντεο, θεματάρα. Καθίστε, προσδεθείτε. Α, 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 α. Αναστενάζω βαριά, αναστενάζω, γιατί ε, όλοι μας τα κάνουμε αυτά, όλοι μας τα παθαίνουμε αυτά τουλάχιστον όλοι, όλες όσοι είμαστε εδώ και ψυχοεκπαιδευόμαστε, για να μπούμε σε αυτό το κανάλι, ίσως να έχουμε περάσει από το χώρο που βρίσκεται η φίλη, από τα Λίμεραντς, από τις μεσοσχέσεις, μεσοβέζικες σχέσεις, αχ, από τις τύπου σχέσεις, δίθεν σχέσεις, σχεδόν σχέσεις, τις άσχετες σχέσεις. Λοιπόν, μου γράφει μια φίλη, σε ένα από τα social μου και μου λέει αγαπητή Θέκλα, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ήταν δυνατόν να αφιερώσει κάποια συζήτηση στο θέμα της επιλεκτικής αλλαλίας σε ενήλικες και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις σχέσεις και αν αυτή είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και πώς, μου γράφει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, γιατί γνωρίζω πω πλέον δεν διαβάζει περιπτώσει. Δεν ήθελε να μου πει την περίπτωση, νομίζω. Γιατί ίσω σκεφτόταν οι φίλοι ότι άμα διαβάσω την περίπτωση, θα σε έλεγα τι επιλεκτική αλαλία είναι αυτή που λε: Κόρη μου, αυτό που λε δεν είναι επιλεκτική αλαλία. Κάτι άλλο ακούγεται πω είναι. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για γραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Και πατήστε και το like στο βίντεο σας αρέσει και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα γιατί σε αυτό εδώ το κανάλι προσπαθούμε να φτάσουμε και φυσικά να ξεπεράσουμε τους 100.000 συνδρομητές. Λοιπόν, Άμα διαβάζω εγώ, ότι δεν μπαίνει σε λεπτομέρειε, γιατί γνωρίζει πω πλέον δεν διαβάζω περιπτώσει. Θέλω να διαβάσω περίπτωση. <laughs> θέλω. Μου λέει: Οι πληροφορίε που έχω βρει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ελάχιστε. Το 90% αφορά παιδιά και ό,τι έχω βρει σε ενήλικε αναφέρεται στη δυσκολία δημιουργία σχέσεων. Και όχι στο ότι μπορεί να κάνει ένα ήδη υπάρχον ζευγάρι για να την αντιμετωπίσει. Για να δούμε. Είσαι ήδη υπάρχον ζευγάρι. Για να δούμε. Είστε. Είστε ήδη υπάρχον ζευγάρι. Ή είσαι σε σχέση μόνη σου μαζί του. Εννοείται πως οποιαδήποτε πληροφορία πηγή πάνω στο θέμα θα ήταν μεγάλη βοήθεια. Και τις γράφω εγώ. Κάπου το έχω κάνει πριν ένα-δύο μήνες. Αλλά όχι με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Γράψε μου εδώ story σύντομα τη λέω. Τι λέω, Πώ έχουν σχέση και αυτό έχει επιλεκτική αλαλία. Όρο επιλεκτική αλαλία σημαίνει κάποιο να μπορεί να μιλήσει, να έχει την ικανότητα να μιλήσει, αλλά για ψυχολογικού λόγου να επιλέγει να μην μιλήσει. Και αυτό συμβαίνει κυρίω σε παιδιά. Ναι. Παιδιά μπορεί να σταματήσουν να μιλάνε γιατί έχουν βιώσει ένα τραύμα ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και τη λέω, γράψε μου story. Θέλω story ρε, να δω ποιο είναι αυτό ο γκόμενο με τον οποίο όντω έχει σχέση και αυτό έχει επιλεκτική αλαλία. Για να δούμε. Γιατί όλα θα τα ακούσουμε πλέον. Αυτό είναι 27. Εγώ 36. Είναι στα 27 του, εγώ στα 36 μου και είμαι η πρώτη του σχέση. Πρέπει να την κυνήγησε πολύ αυτό ο νεαρό για να κάνει σχέση αυτή 36 χρόνια με τον 27 χρόνο. Για να δούμε. Η οποία σχέση για να γίνει τον κυνήγησα 3,5 χρόνια. Διότι έχει τεράστιο social anxiety, έχει κοινωνική φοβία δηλαδή, και πρόβλημα με bonding. Και έχει πρόβλημα και με το δέσιμο. Και τον κυνήγησε σε ή μισή χρόνια. Πού, τον σκόρη? Πού. Από τη στιγμή που κατάλαβε ότι ενδιαφέρομαι σοβαρά για αυτόν, πάγωσε. Αποτραβήχτηκε. Και περάσαμε ένα διάστημα σε απόσταση. Ω που δεν άντεξα. Και όταν το ξαναέψαξα, με μεγάλη δυσκολία παραδέχτηκε ότι και αυτό είναι ερωτευμένο μαζί μου. Αγάπη μου, ένα που είναι ερωτευμένο μαζί σου δεν έχει καμία δυσκολία να το παραδεχτεί. Καμία απολύτω. Όση κοινωνική φοβία και αν έχει, ό,τι και αν έχει. Ένα που είναι όντω ερωτευμένο μαζί σου δεν έχει κανένα πρόβλημα να το παραδεχθεί. Και λες ότι έχει σχέση. Και τον κυνήγησε τρει μισή χρόνια και μετά που τον κυνήγησε αυτό, κατάλαβε την ενδιαφέρον σε σοβαρή σχέση ή από την αρχή που αρχίζει να τον κυνήγα. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί όμω να μου μιλήσει απευθεία πια πριν δείξω ενδιαφέρον. Μιλούσαμε. Η σχέση έχει έξι μήνε τώρα, είναι από απόσταση και ο μόνο τρόπο επικοινωνία μεταξύ μα είναι έμμεσο. Αφήνω μηνύματα και στέλνω email στα οποία απαντάει μέσω αναρτήσεως στα κοινωνικά του δίκτυα ή με μονολεκτικές απαντήσεις και όταν είναι ζωντανά. Κάνει κάποιο είδου streaming αυτός, κάνει live video. In his defense, λέει, το λέω αυτό προς άμυνα του, προσπαθεί πραγματικά να απαντάει σε όλα, να απαντάει σε όλα μέσω αναρτήσεως στα κοινωνικά του δίκτυα και μέσω μονολεκτικών απαντήσεων όταν κάνει live και έχει ανοιχτεί εντό αγωγικών όσων μπορείς να φανταστείς ότι επιτρέπει μια τέτοια μέθοδος επικοινωνίας. Στην αρχή έκανα υπομονή, αλλά το τελευταίο δίμηνο δεν αντέχω άλλο να μην μπορώ να ανταλλάξω κουβέντα στα ίσια. Ώρες, ώρες σκέφτομαι πως λέει ψέματα και με κοροϊδεύει, αλλά όταν το βλέπω να εμφανίζεται μετά από καυγά σε live stream με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και να μοιάζει σαν βρεγμένο γατί, αλλάζω γνώμη. Ήρθαμε στα χωρίσματα έτσι δύο φορέ από την πρωτοχρονιά που του είπαν Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Και τρει μέρε παρακαλούσε να το προσπαθήσουμε ακόμα, επιμένοντα πω χωρί εμένα δεν μπορεί να το καταφέρει μόνο του. Τώρα, αυτό το τρει μέρε παρακαλούσε να το προσπαθήσετε ακόμα, και ότι χωρί εσένα δεν μπορεί να το καταφέρει μόνο σου. Το παρακαλούσε μέσω αναρτήσεω στα κοινωνικά του δίχτυα και μέσω μονολεκτικών απαντήσεω στο live streaming. Πραγματικά είμαι σε απόγνωση. Δεν βλέπω φως στο τούνελ και όμως δεν θέλω να τον αφήσω. Ήλπιζα να βρω κάποια μέθοδο να ακολουθήσουμε κάποια βήματα, οτιδήποτε, αλλά όπως σου είπα δεν βρήκα κάτι ουσιαστικό ακόμα. 36 χρονών γυναίκα. Κάνε ένα βίντεο για τη συμμετοχή του πρωί και μου στέλνει ο φίλος μου Άκης γιατί δεν κοιτάς την κάμερα. Του λέω είναι ψηλά. Πρέπει να βρω έναν τρόπο γιατί εδώ που είμαι έχω βάλει την κάμερα σε ένα στάν και δεν είναι στο ύψο το μάτι μου η κάμερα, οπότε όταν κοιτάω στη ροθόρη φέρνω να κοιτάω κάτω, τέλο πάντων, όπως και να έχει. Κόρη ξύπνα. Κόρη σοβαρά ξύπνα. Ξύπνα κόρη και κοιμάσαι τον ύπνο του αδίκου, όχι του δικαίου που κοιμάσαι. Λοιπόν, μία γυναίκα 36 χρονών που τα φτιάχνει με έναν 27 χρονών, το κάνει μετά που αυτός που είναι 27 τη χιλιοπαρακαλάει και την τρέχει ξωπίσω αυτός, όχι να τον τρέχει αυτή ξωπίσω. Τι είναι αυτά που ακούω. Αντιλαμβάνεσαι ότι ω μεγαλύτερη από αυτόν και ω έχω εμπειρία στι σχέσει, είσαι πολύ μεγαλύτερο κελεπούρη από ό,τι είναι αυτό 27 χρονών, με κοινωνική φοβία που προφανώ για την οποία δεν κάνει κάποια θεραπεία. Και με τέτοια κοινωνισία και τον τρέχει εσύ ξοπίσω και λε: Ότι έχετε σχέση, τι σχέση έχετε, κόρη! Από απόσταση και να μη σου απαντάει τα μηνύματα, να μη σου απαντάει τα email, να, να στέλνει έμμεσες απαντήσεις μέσω αναρτήσεων. Ε, μόνη σου που έχει σχέση, δεν έχει σχέση με κανένα. Έχεις μόνη σου. Βασικά έχεις λίμερανς με αυτόν τον τύπο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το playlist για το λίμερανς. Που είναι ο έντονο, εμμονικό, ερωτικό μυρικασμό. Αν εφαντικημένου, δεν έχει σχέση με αυτόν. Δεν ξέρω πώς μιλούσατε πριν. Πριν τα πόσα χρόνια τον κυνηγά, Ένα λεπτό. Τον κυνηγά. Τρεις χρόνια. Δηλαδή, εσύ από τα 32 και μισό μέχρι τα 36 σου κυνηγούσε αυτό αυτόν τον τύπο, ο οποίος μόλις κατάλαβε ότι ήθελε σοβαρή σχέση, κρυβότανε και ο οποίος μετά από πολύ επιμονή και προσπάθεια σου απάντησε και παραδέχτηκε πως είναι ερωτευμένος. Και εμεί κάναμε τέτοιε καταστάσει μεσοβεστικέ και κοροϊδεύαμε τον εαυτό μα, αλλά δεν το ονομάζαμε σχέσει. Όχι, κάποιε τα ονομάζαμε, κάποιοι. Κορί, κορί σοβαρά, σοβαρά, σοβαρά τώρα. Σε καταλαβαίνω γιατί είναι εύκολο να πέσει κάποια γυναίκα ή και κάποιος άνδρας στην παγίδα να ερωτευτεί τη σκιά του. Να ερωτευτεί τη φαντασίωση που έχει και κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι εύκολο να πάθεις λίμερανς όταν έχεις ζητήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, όταν έχεις υποθαλπούσα κατάθλιψη, όταν έχεις θέματα. Είναι εύκολο να πάθεις λίμερανς. Πολύ εύκολο. Θα σας βάλω ξαναλέω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το link για το playlist με το λίμερανς. Και όσοι βρίσκετε τον εαυτό σας σε παρόμοια συνθήκη, στην οποία έχετε σχέση άσχετη, και μόνο εσεί το ξέρετε πώ έχετε σχέση και μιλάτε μόνοι σα και ο άλλο σα απαντάει με αναρτήσει στα κοινωνικά του δίχτυα. Να το δείτε. Δεν σου λέω πω είσαι τρελή, ούτε σε κατηγορώ, ούτε σε κοροϊδεύω. Είναι η πραγματικότητα. Είναι φτηνή δικαιολογία ότι κάποιο έχει κοινωνική φοβία και πρόβλημα με το δέσιμο, έχει πρόβλημα με το bonding, ο καημενούλη, και γι' αυτό δεν σου μιλάει, γι' αυτό δεν απαντάει το τηλέφωνο, γι' αυτό δεν απαντάει τα μηνύματα, γι' αυτό δεν απαντάει τα email, γιατί έχει κοινωνική φοβία και φόβο με το δέσιμο. Όχι, κορίτσι. Είναι μια φτηνή δικαιολογία ότι κάποιο έχει κοινωνική φοβία και δεν κάνει σχέση. Ένα που έχει κοινωνική φοβία φοβάται να πάει εκεί που έχει πολύ κόσμο μόνο του. σα ίσα, -ίσα ένα που έχει κοινωνική φοβία το καταυχαριστιέται να έχει άνθρωπο που να τον αγαπάει και να τον αγαπάει κι αυτό. Τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μα και δεν έχει βρει ε, καθόλου βιβλιογραφία για την επιλεκτική αλαλία σε ενήλικε σε σχέση γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Με στο μυαλό μα παραμύθια. Φτιάχνουμε στο μυαλό μα εξηγήσει, βρίσκουμε στο μυαλό μα δικαιολογίε για να εξηγήσουμε αυτά τα οποία δεν θέλουμε να παραδεχθούμε. Δεν έχει σχέση με αυτόν τον τύπο. Δεν είσαι με αυτόν τον τύπο. Έχει μια φαντασίωση με αυτόν τον τύπο. Και γι' αυτό δεν ήθελε να μου γράψει story αρχικά. Και γι' αυτό ίσω εγώ ένιωσα την... την... παρόρμηση να σου πω γράψε μου story. Γιατί ήξερε τι θα σου έλεγα, δεν είναι κατά βάθος. Παρακαλώ στα σχόλια να μην κοροϊδέψουμε την κοπελά, να δείξουμε αγάπη και κατανόηση, γιατί όλοι μας έχουμε κάνει βλακίες στην απελπισία μας. Όλοι μας. Αυτά.